Κάποιες κουρτίνες που έχουν μείνει κρεμασμένες στα παράθυρα και μερικά σκονισμένα έπιπλα μαρτυρούν ότι αυτή η γειτονιά στο χωριό Αδράχτια ήταν κάποτε γεμάτη ζωή. Μια ζωή στη σκιά του κινδύνου, καθώς από το 60 ακόμη οι συνεχείς αποκολλήσεις βράχων είχαν προκαλέσει σκηνικό ανασφάλειας με αδιάκοπες γεωλογικές μελέτες. Και συνέχισε ο αγώνας μέχρι το 1980 που πετύχαμε την απολωτρίωση των οικοπαίδων ακριβώς πάνω από το χωριό, στη πλάκα. Και να δοθούν οικόπεδα στους ιδιοκτήτες που είχαν καταγραφεί προηγουμένως από την κοινότητα. Κάτι σε αποζημίωση δεν πήρανε. Πήρανε μια ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση, η οποία είχε με κάποια χρήματα που ήταν άτοκο δάνειο και κάποια χρήματα που ήταν έντοκα και τα πληρώσανε σιγά σιγά. Στην δεκαετία του 80, υπό το φόβο να αποκολληθούν και άλλοι βράχοι, οι κάτοικοι με απόφαση της τότε νομαρχίας κλήθηκαν να εκενώσουν το χωριό και να μετεγκατασταθούν σε νέο συνοικισμό μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά. Αναμνήσεις και υπάρχοντα έμειναν πίσω και ο χρόνος πάγωσε για τους περισσότερους. Ωστόσο, από τις 50 περίπου οικογένειες που κατοικούσαν στο χωριό, μόλις 5 πήραν την τολμηρή απόφαση να μην το εγκαταλείψουν ποτέ. Δεν έφυγα από εδώ. Δηλαδή, στην ουσία, μόνο όταν δούλευα. Πού θα μείνω. Τώρα, εγώ τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά χρόνια, πέρα από ένας δράχος που έπεσε τότε, δεν είδα καμιά πετράλη. Έτσι πέφτουν έτσι μικρές πέτρες διάφορες, κατά καιρούς με το χειμώνα, αλλά στην ουσία δεν έχω δει και τίποτα το ανησυχητικό. Εγώ μένω πιο χαμηλά βέβαια και δεν έχω φόβο πολύ, αλλά το χωριό ερήμωσε. Εντάξει, φύγανε, δεν τα διατήρησαν τα σπίτια, τα φύγανε και ρημάξανε. Καθόλου. Δεν το σκεφτόμαστε για το κίνδυνο που λένε ότι υπάρχει. Σας στενοχωρεί όμως που έχει έτσι ρημώσει το χωριό? Ναι, φυσικά. Μπορεί το κακό που οι ειδικοί και οι μελέτες έβαζαν στο μικροσκόπιο τελικώς να μην ήρθε για τα Αδράχτια, που δεκαετίες μετά την εκένωση παραμένει ένα χωριό φάντασμα, με τα περισσότερα σπίτια του να έχουν παραδοθεί στη φθορά και κάποια να χρησιμοποιούνται ως αποθήκες ή στάβλοι. Οι μνήμες παραμένουν ζωντανές για όλους, για την πλειοψηφία που το εγκατέλειψε και τους λιγοστούς κατοίκους που αψηφώντας τον κίνδυνο δεν πέρασαν ποτέ το κατόφλι του σπιτιού τους.